Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταδεικνύει πώς ξεκίνησαν οι σοβαρές ταραχές στο Κόσοβο. Στο βίντεο πικονίζονται νατοϊκά στρατεύματα και κοσοβάρια αστυνομικοί να επιτίθενται με κλωτσιές και ασπίδες κατά καθήμενων Σέρβων διαδηλωτών. Μάλιστα οι Σέρβοι διαδηλωτέ είχαν υψώσει τα χέρια τους και τα κουνούσαν χαρακτηριστικά για να δείξουν στις δυνάμεις ασφαλείας πως ήταν άοπλοι και διαμαρτύρονταν ειρηνικά. Στι χθεσινέ συγκρούσει τραυματίστηκαν πάνω από 90 άτομα, 50 πολίτε και 40 άνδρες των δυνάμεων ασφαλεία. Το ΝΑΤΟ και η Δύση φέρουν μεγάλη ευθύνη για τα χθεσινά επεισόδια, όπω και την γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Το Κόσοβο είναι αμφισβητούμενη περιοχή και μερικό αναγνωρισμένο κράτο στα Βαλκάνια. Ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από την Σερβία τον Φεβρουάριο του 2008 με το όνομα Δημοκρατία του Κοσόβου. Η πλειονότητα των κατοίκων είναι Αλβανοί και η χώρα από το 1999 βρισκόταν υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ και τη στρατιωτική προστασία του ΝΑΤΟ. Την 17η Φεβρουαρίου του 2008 η Βολή του Κοσόβου ανακοίνωσε μονομερός την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, η οποία όμως δεν αποδέχθηκε την απόσχησή του και θεωρεί ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι αυτόνομη επαρχία της Σερβίας και προσέφυγε στον ΟΗΕ. Το ανεξάρτητο Κόσοβο αναγνωρίστηκε άμεσα από κάποιε χώρε συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των τριών μεγάλων τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει επίση το Κόσοβο ω ανεξάρτητο κράτος.